Στην πόλη των Σερών συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή η Τεχνική Επιτροπή της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης Αποχέτευσης. Οι εργασίες φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα Κωνσταντίνου Καραμαλής του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η Τεχνική Επιτροπή συνεδριάζει εκτός της έδρας της ΕΔΕΙΑ. Έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εργασίες συνεδρίου της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΙΑ. ΕΔΕΙΑ είναι η Ένωση όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης της χώρας μας. Είναι ένα κεντρικό όργανο το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί από την πρώτη ώρα που δημιουργήθηκαν οι πρώτες ΔΕΙΑ. Και η Τεχνική Επιτροπή είναι μία από τις δύο επιτροπές που διαθέτει η Ένωση των ΔΕΙΑ. Είναι η Οικονομική Επιτροπή και η Τεχνική Επιτροπή, οι οποίες πέρα από ότι ασχολούνται με τα κοινά ζητήματα που απασχολούν τα ζητήματα ίδρυψης και αποχέτευσης για κάθε ΔΕΙΑ στη χώρα μας, είναι ο σύνδεσμος με την κεντρική κυβέρνηση, διότι διαθέτει πλέον τεράστια τεχνογνωσία την οποία μπορεί να μεταφέρει ακόμα και στην εκπόνηση των ίδιων των νομοθετημάτων που διέπουν την ίδρυψη και την αποχέτευση σε δημοτικό επίπεδο. Έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ελλάδος, ακόμα και από τη Ρόδο, από τη Σύρο, από το Αγρίνιο και από διάφορες άλλες ΔΕΙΑ από όλη τη χώρα, στελέχη εξειδικευμένα με μεγάλη εμπειρία. Η κυρία Όλγα Κοτσελίδου που θα σας μιλήσει, η Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΙΑ, έχει μια τεράστια εμπειρία και μια τεχνογνωσία την οποία προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε σε κάθε ΔΕΙΑ ξεχωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε Δήμος. Και φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια εκτός και μακριά Αθηνών, η ΣΕΡΕΣ αποφάσισε να φιλοξενήσει αυτές τις εργασίες εδώ στο διοικητήριο. Από χθες είναι εδώ οι άνθρωποι όλων των ΔΕΙΑ και της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΙΑ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ελπίζουμε να επαναληφθεί και στο μέλλον. Στόχος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΙΑ είναι να παρέχει βοήθεια με τη μορφή του Τεχνικού Συμβουλίου στη ΔΕΙΑ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, αξιοποιεί και διαχέει στις ΔΕΙΑ πληροφορίες, εμπειρίες και τεχνικές γνώσεις, με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση κυρίως των νεοσύστατων ΔΕΙΑ. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΙΑ, Όλγα Κοτσελίδου. Αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Σερών, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Σερών και τη ΔΕΙΑ Σερών για τη φιλόξενη διοργάνωση της σημερινής συνάντησης, θα ήθελα να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Τεχνική Επιτροπή της Ένωσης των ΔΕΙΑ, έμπειρα στελέχη από όλη την Ελλάδα, για να συζητήσουν κυρίως τα τεχνικά προβλήματα των ΔΕΙΑ. Τεχνικά θέματα και τεχνικά προβλήματα των ΔΕΙΑ. Η Ένωση των ΔΕΙΑ έχει 122 μέλη ΔΕΙΑ από όλη την Ελλάδα, σε σύνολο 126, και εκπροσωπεί της ΔΕΙΑ απέναντι στην πολιτεία. Είναι δηλαδή ο θεσμικός συνομιλητής στην πολιτεία, απέναντι στην πολιτεία. Οι ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή έχουν ένα υψηλό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, αλλά αντιμετωπίζουν και διάφορα προβλήματα και προκλήσεις. Ενεργειακό, τα ζητήματα ενέργειας που ξέρετε ότι είναι στην επικαιρότητα σήμερα. Προβλήματα υποστελέχωσης. Οι ΔΕΙΑ είναι επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν υποστελέχωση, κυρίως ως προς το επιστημονικό προσωπικό τους. Και οικονομικά προβλήματα για τα οποία η ΕΔΕΙΑ έχει μια πολύ ισχυρή διεκδίκηση. Τα θέματα αυτά, καθώς και άλλα ζητήματα όπως η επαναχρησιμοποίηση του νερού των βιολογικών, η κυκλική οικονομία, οι δημόσιες συμβάσεις θα συζητηθούν σήμερα στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ.